Bonjour και bonsoir, αγαπητοί μου φίλοι. Σε βρε, είναι αλήθεια. Η πυργοδέσποινα του Μπίθουλα, η Madame Σουσού Κατακουζινού, ετοιμάζεται και πάλι να στήσει το θρόνο της εδώ, στο πανέμορφο παλάς, στην ωραιότερη αίθουσα της Αθήνας και βέβαια θα προσπαθήσει, πιστεύω με επιτυχία, όπως άλλωστε πάντα το συνηθίζει, να εμπατάρει όλα τα άλλα θέατρα, όλες τις άλλες θεατρικές παραγωγές και να έρθει φυσικά πρώτη. Γκανιάν, όπως κάνει πάντα. Αστείο πράγμα. Ας της το ευχηθούμε λοιπόν, φίλοι μου. Είναι άλλωστε πολύ πιθανό. Είναι σχεδόν βέβαιο με αυτή την καταπληκτική υπερπαραγωγή που οργανώνουμε με αστρία η δυναμική της παραγωγή. Οι αριστοκράτες του καλού κόσμου, της υψηλής αριστοκρατίας, όπως θέλει και κύριοι, ο γοητευτικός Ρον Κέλτς και ο αξιαγάπητος, ακούραστος Πάνος Κατσαρίδης. Αξιαγάπητος. Μπράβο! Λοιπόν, υπερπαραγωγή φίλοι μου. Ακούστε και μετρήστε. Ζωντανή ορχήστρα, πολλές φορές επί της σκηνής, παρακαλώ, 20μελής θίασος. Λαμπερά ονόματα στο cast να σε τυφλώνει με τη λάμψη τους. Γιάννης Κακλέας, γραμματολογική επεξεργασία παρακαλώ. Δήμητρα Παπαδοπούλου, πρωταγωνίστρια και όχι μόνο. Η Δήμητρα πήρε φίλη μου το κείμενο, το θεατρικό του Τσαθά και λέει, σαν σου λέει αυτό, θέλει και άλλα πράγματα. Διαβάζει το βιβλίο, βρίσκεται ότι στο βιβλίο έχει πολύ πιο όμορφες σκηνές, πιο θεαματικές σκηνές. Το παλάτι εδώ πέρα προσφέρει απίθανες δυνατότητες και κάτι κάνει μια διασκευή. Τι να πω, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωρώ. Άλκος Κούρκουλος, στα δεξιά μου. Κώστας Κόκλας, πίσω μου. Δύο υπέροχοι. Υπέροχοι πρωταγωνιστές, υπέροχοι και πανέμορφοι και very sexy βεβαίως. Αν και αυτό δεν είναι σου, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε όρελους άντρες κοντά μας. Μανώλης Παντελιδάκης και τόσοι άλλοι, Νίκος Καρλάφης επίσης. Όμως στο σημείο αυτό ήθελα πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους σας, από καρδιάς, εκ μέρους της οικογενείας μας. Ησυχία παρακαλώ. Και βέβαια, ιδιαίτερα τις θεατρικές σκηνές, τον κύριο Κέντς και τον κύριο Κατσαρίδη, γιατί είναι για μας ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η επιλογή τους φέτος, φίλοι μου, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 38 χρόνων από τότε που έφυγε από κοντά μας ο υπέροχος συγγραφέας της. Θα είναι, φίλοι μου, σαν να βρίσκεται και πάλι ανάμεσά μας, ψηλός, όμορφος, κομψός, να υποκλίνεται χαμογελαστός μέσα σε μια καταιγίδα από χειροκροτήματα, όπως πάντα, και να σκορπίζει απλόχερα άφθονο γέλιο, άφθονη χαρά, αισιοδοξία που τόσο αλίμονο την έχουμε ανάγκη όλοι μας στη σημερινή μελαγχολική Ελλάδα της κρίσης. Και τώρα, φίλοι μου, λίγα λόγια για την ακατάδεκτη ηρωίδα μας, τη Madame Σουσού, που ήταν πραγματικά ένα ολοζώντανο πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του πατέρα μου, η σύζυγος ενός αγαπητού του φίλου δημοσιογράφου. Ξεκινώντας λοιπόν από τη φιγούρα της κυρίας αυτής, ο Ψαθάς δημιούργησε την πρωταγωνίστριά του από τις αρχές του 39 ως το 41, από το 38, δηλαδή η Σουσού σήμερα θα ήταν 80 και. Με ατέλειωτα σπαρταριστά ευθυμογραφήματα στο προπολεμικό θησαυρό της εποχής εκείνης, με φοβερή επιτυχία και τίτλο «Βίος και πολιτεία της Μαντάμ Σουσού» με φοβερή πάντα επιτυχία. Το 40, στην επιθεώρηση πεντάμορφη του Γιαννουκάκη, γίνεται ένα θαυμάσιο νούμερο με τη Μαρίκα Νέζερ. Το 41, ο πατέρας μου, ακριβώς λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας των ευθυμογραφημάτων και Σουσού στο θησαυρό, αποφασίζει και κάνει μια συραβή αυτών των περιπετειών του Σουσού και την πάει σε βιβλίο, Madame Σουσού, ακόμα και τώρα είναι το best-seller μας, με ένα υπέροχο σκίτσο του Φωκήρα του Δημητριάδη. Και το 41, παρακαλώ, μέσα στην κατοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4.000 αντίτυπα της Madame Σουσού μέσα στην κατοχή πουλήθηκαν σε ένα μόνο μήνα. Σε ένα μήνα έφυγαν 4.000 αντίτυπα. 300 αντίτυπα, όμως, και αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα, προσεπέρτησαν, φίλοι μου, στα στρατιωτικά νοσοκομεία για την ψυχαγωγία των τραυματισμένων και πληγωμένων στρατιωτών που έφτραν από το μέτωπο. Την επόμενη χρονιά, το 42,
Ο Ψαθάς αποφασίζει και γράφει το θεατρικό κείμενο της Madame Σουσού που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τη μεγάλη κυρία του θεάτρου μας, κορυφαία τότε, την κυρία Κατερίνα Ανδρεάδη, με ένα επίσης μεγάλο στο πλευρό της, ένα γίγαντα του θεάτρου μας, τον Εμίλιο Μπεάκη, ο οποίος είχε επισκεφτεί τον πατέρα μου και του είπε: «Κύριε Ψαθά, θέλω να παίξω τη Madame Σουσού». «Εσείς, κύριε Μπεάκη», του είπε ο Ψαθά. «Ναι», λέει, «αλλά εγώ θέλω τον Παναγιωτάκη». Και έκανε τον Παναγιωτάκη, αυτός ο φοβερός του θεάτρου μας. Είναι το μοναδικό ανέκδοτο θεατρικό του έργο που το κράτησε ανέκδοτο μέχρι το τέλος της ζωής του και αυτό το κρατήσαμε κι εμείς που κάνουμε τώρα την τάπαντα του πατέρα μου, γιατί δεν ήθελε, όπως έλεγε, να κακοπέσει και να κακοερμηνευτεί η αγαπημένη του Σουσού. Ακολούθησε η κινηματογραφική ταινία το 48 με τη Μαρή Κανέζερ και ακούστε cast, Βασίλης Λογοδετήδης, Μίμης Φωτόπουλος, Δίνος Ηλιόπουλος, Χρήστος Αγανέας, Ελένη Χατζιαργύρη. Αυτό προβλήθηκε στο κινηματογράφο Ρεξ το 48, είπαμε, και ο Ρεξ ξεκινούσαν από το ταμείο του Ρεξ και κατέληγαν στην Ομόνια. Αυτό μου το έχει πει η θεία μου, η μικρότερη αδερφή του πατέρα μου. Αλλά το έχει πει και η ίδια η Νέζα σε μια συνέντευξή της. Στη συνέχεια εμφανίζεται το γνωστό του τηλεοπτικό σύριαλ σε σενάριο του ίδιου του συγγραφέα το 1972 με την Άννα Παϊκαζή, την οποία είχε επιλέξει ο ίδιος ο Ψαθάς, και το 1986 η Άννα Παναγιωτοπούλου, υπέροχη στη δύο, πάντα με απίστευτη επιτυχία. Όμως το 1998 αναβιώνει και πάλι η θεατρική Madame Σουσού στην εντυπωσιακή σκηνή του θεάτρου Πεντάλια σε μια όμορφη, καταπληκτική μουσική παράσταση με τέλεια πρωταγωνίστρια και πάλι την Άννα την Παναγιωτοπούλου και Παναγιωτάκη, τον αξέχαστο Σταύρο Παράβα και κατά κοσμινό τον όμορφο Νίκο Γαλανό, τον εντυπωσιακό. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους της Μαριανίνας Κρυαζή. Αξίζει να σημειωθεί, μου είχε πει η Μαριανίνα, ότι η στίχη αυτή ήταν από ατάκες του βιβλίου του Ψαθά. Δεν έκανε δικούς της στίχους. Θα πρέπει να σας τονίσω ότι στα περισσότερα θεατρικά έργα του πατέρα μου οι πρωταγωνιστές ήταν πρόσωπα υπαρκτά από το άμεσο περιβάλλον του. Η Χαρτοπέκτρα έξαφνα ήταν γειτονισά μας, κατοικούσε στο πρώτο όργο της σπιτιού μας, ήταν μανιακή με την δράκουλα, πουλούσε τα πάντα, ήταν υπερχρεωμένη αρκεί να παίξει. Ο Αχόρταγος ήταν απλά γνωστό μας, ενώ το Στραβόξυλο όχι και τόσο μακρινό συγγενής μας, εκτιμάζονται οι ζύπια. Όσο για τον Φώ Δημητράκη, που θεωρείται το κορυφαίο του θεατρικό έργο γραμμένο το 1947, ήταν φιγούρα της πολιτικής ζωής του τόπου μας στην εποχή εκείνη, αλλά πιστεύω φίλοι μου και όλων των εποχών. Και σήμερα, αλίμονο, συναντάμε πάρα πολλούς Φώ Δημητράκηδες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ακουστεί μία φράση του Ντίνου Λιόπουλου, όταν το 1995 καθιερώσαμε τα θεατρικά βραβεία Δημήτρη Ψαθά για να τιμήσουμε εν ζωή τους κορυφαίους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν κατά τον καλύτερο τρόπο τα έργα του. Βραβεύσαμε τότε την Άννα Σκαλινού, τον Γιάννη Λιονάκη, τον Θήμιο Καρακατσάνη και τον Μιλιόπουλο. Είπε λοιπόν μετά την απονομή του βραβείου του ο υπέροχος Ντίνος, με την υπέροχη σεμνότητά του, είπε το εξής: «Δεν χρειάζεται να περιμένω άλλα 2.000 χρόνια για να πω Αριστοφάνης Παύλα Ψαθάς». Σας ευχαριστώ.